Μένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, και θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρώην Υπουργό και Τομεάρχη Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ και Υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Καρπίδη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, έχουμε ανάμεικτες αποφάσεις, προτάσεις. Έχουμε πρόταση για θώωση των δημοσιογράφων, του Κώστα Βαξεβάνη, της κυρίας Παπαδάκου κτλ. Έχουμε την παραπομπή με πλημέλημα στο ειδικό δικαστήριο. Σε εσάς και την παραπομπή βέβαια του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Αλλά και σήμερα, πέρα από τις προτάσεις, έχουμε και αποφάσεις την αθώωση της Ρένας της Δούρου για τις πλημμύρες στη Μάνδρα. Θα θέλαμε το πρώτο σχόλιο σας. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι καταραίει κομμάτι-κομμάτι ένας πάρα πολύ συνεπής και οργανωμένος σχεδιασμός της Νέας Δημοκρατίας για το στήσιμο δικαστηρίων απέναντι στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με προφανή σκοπιμότητα. Πρώτον, την κατασυκοφάντηση και δεύτερον, την αλλαγή της ατζέντας από τα μείζωνα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα τα οποία βασανίζουν το λαό. Σε ό,τι αφορά τη Ρένα τη Δούρου, είναι μια εκοφαντική δικαίωση. Ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά οφείλει να ζητήσει συγγνώμη από τη Ρένα τη Δούρου για την συκοφαντία και για τις αθλειότητες και για την τιμωρηχία στην οποία επιδίδεται όλο αυτό το καιρό. Και νομίζω ότι βγάζει σιγά σιγά και ο κόσμος τα συμπεράσματά του για τις πάρα πολύ σαφείς στοχεύσεις που έχει η ομάδα Μητσοτάκη, η οποία είναι και κληρονόμος μιας πολιτικής παράδοσης που έχει συνδεθεί με όλες τις στιγμές πολιτικής ανομαλίας στην Ελλάδα. Θα θέλατε να σχολιάσετε λίγο για την πρόταση για αθώωση των δημοσιογράφων, επειδή υπήρξατε και υπουργός τύπου. Αυτό νομίζω ότι ήταν έτσι πάρα πολύ ηχηρό, θα έλεγα. Διότι πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι πέραν του μισού κατηγορητηρίου και βάλε, αυτή τη στιγμή πάει στον κάλαθο των αχρήστων. Οι κατηγορίες περί συμμορίας έχουν ακυρωθεί από την ίδια τη δικαιοσύνη και εδώ επίσης ο κύριος Μητσοτάκης θα πρέπει να δει τον εαυτό του στον καθρέφτη και να ζυγιστεί για να δούμε αν έχει στοιχειοδός την πολιτική γενναιότητα, να ζητήσει συγγνώμη από όσους καθύβριζε από το βήμα της Βουλής, κατέχοντας μάλιστα και το αξίωμα δυστυχώς για την Ελλάδα του Πρωθυπουργού. Τώρα, για να φωτίσουμε λιγάκι, εσείς γιατί παραπέμπεστε τώρα στο ειδικό δικαστήριο και μάλιστα με πλημέλημα, για να το καταλάβει λίγο ο κόσμος. Θα φωτίσουμε. Υπάρχει ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες του 2016, με βάση τον οποίο τα τηλεοπτικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας για πρώτη φορά λειτουργούν σύμφωνα με την συνταγματική πρόβλεψη και έχουν άδεια λειτουργίας. Σε αυτόν τον διαγωνισμό βασίστηκε και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο ενέκρινε τελικώς την αδειοδότηση με βάση την οποία λειτουργούν. Η Νέα Δημοκρατία έστησε ένα σαθρό και γελίο κατηγορητήριο εναντίον μου, το οποίο κατέρευσε ως προς τον κορμό του στην Προανακριτική Επιτροπή. Αυτό είναι πρωτοφανές για τα πολιτικά πράγματα, δηλαδή οι ίδιοι οι κατήγοροι να αποσύρουν το κατηγορητήριο ήδη από το στάδιο της προανάκρισης. Είχανε βέβαια προνοήσει και είχανε και έναν, θα σας έλεγα, νομικό αερόσακο στο κατηγορητήριο το οποίο επέλεξαν να συντάξουν το παντελώς αβάσιμο εναντίον μου, που ήταν το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Εδώ αποτυπώνεται, κύριε Καρυπίδη, επιτρέψτε μου το εξής, ότι άλλη αντίληψη για το καθήκον έχουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, άλλη εμείς. Καθήκον δικό μας, επειδή ορκιστήκαμε στο Σύνταγμα, ήταν να τηρήσουμε το Σύνταγμα. Και το Σύνταγμα έλεγε ότι τα πανελλαδικά κανάλια έπρεπε να έχουν άδεια για να λειτουργούν. Για πρώτη φορά πληρώσανε φόρους τους οποίους είχαν ψηφίσει Πασό και Νέα Δημοκρατία και ποτέ δεν τους καταλόγιζαν και ποτέ δεν τους έπραταν. Και αυτή η εκδικητική μανία νομίζω έχει προφανείς ρίζες και προφανή ελαττήρια. Και εναντίον μου και εναντίον της παράταξης, στην οποία έχω την τιμή και το βάρος αυτή τη στιγμή να εκπροσωπώ. Είναι μια υπόθεση η οποία στα μάτια του δημοκρατικού κόσμου έχει ήδη καταρρεύσει από το στάδιο της προανάκρισης. Οι εξελίξεις ήταν αναμενόμενες και νομίζω ότι έχουν βγει τα κατάλληλα συμπεράσματα. Σε ό,τι με αφορά και για να είμαι καθαρός, είμαι περήφανος για την πολιτική που ασκήσαμε και νομίζω ότι αυτό το έχει καταλάβει και ο κόσμος. Έχουμε και μια αντίφαση. Πώς είναι δυνατόν να παραπέμπεστε για ένα νόμο και ακόμη και σήμερα να εφαρμόζεται αυτός ο νόμος? Η αντίφαση είναι αυτή, είναι θεμελιωδώς η πολιτική αντίφαση. Διότι ξέρετε, αν η Νέα Δημοκρατία είχε κάποιο πρόβλημα με τον νόμο αυτό, έχει πλειοψηφία στην Βουλή, μπορεί να πάει να τον αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Αλλά τον έχει εν λειτουργία και τα κανάλια αυτή τη στιγμή που μιλάμε λειτουργούν με βάση τον νόμο το δικό μας. Η δεύτερη αντίφαση
η οποία είναι έτσι κραυγαλαία και άπτεται των νομικών ζητημάτων, είναι πώς είναι δυνατόν να παραπέμπομαι εγώ για παράβαση καθήκοντος, τη στιγμή που δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση ζημία του δημοσίου και κάθε άλλο θα έλεγα, το δημόσιο επωφελήθηκε καταφανώς από τη δική μας πολιτική. Εισέπραξε χρήματα και από φόρους οι οποίοι έπρεπε να έχουν καταλογιστεί και από τα χρήματα των τηλεοπτικών αδειών. Αντιθέτως, εάν κάποιοι έχουν παραβεί το καθήκον τους στα 30 χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης, είναι αυτοί οι οποίοι φρόντισαν να μην γίνει αδειοδότηση, να μην εισπράξουν χρήματα από τις άδειες, να μην εισπράξουν τους φόρους τους οποίους είχαν ήδη νομοθετήσει, και αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πολιτικό και νομικό ερώτημα για το άμεσο μέλλον. Για να βάλω στην κουβέντα τους συναδέλφους, τον Αντώνη τον Τελόπουλο και τον Κώστα τον Μαυρίδη. Ξεκινάω με σένα, Αντώνη. Ναι, καλησπέρα. Εγώ θεωρώ πως υπάρχουν δύο διαστάσεις και στο όλο ζήτημα και αυτές θα ήθελα να σχολιάσετε. Η μία διάσταση έχει να κάνει με το ίδιο το κατηγορητήριο και αν θεωρείτε ότι πράγματι ο τρόπος με τον οποίο έγινε η διαδικασία της αδειοδότησης των τηλεοπτικών αδειών, γιατί ουσιαστικά αυτό αμφισβητήθηκε τότε από το ΣΤΕ, με μία ψήφο αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν έπρεπε να το κάνει η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, αλλά το ΕΣΟΡΟΥ, το οποίο δεν είχε συσταθεί ακόμη ως ανεξάρτητη αρχή. Αν θεωρείτε ότι εκεί υπήρξε μια πλημέλεια από πλευρά σας, έτσι ώστε έδωσε την ευκαιρία αργότερα αυτό να το εργαλοποιήσουν και να το μετατρέψουν ως σε κατηγορητήριο. Και το δεύτερο, η πολιτική διάσταση, αν θεωρείτε ότι για ακόμη μια φορά η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα επιλέξει να πάει στις εκλογές με κυρίαρχο το αφήγημα των ειδικών δικαστηρίων. Θυμίζω, το ίδιο είχε πράξει και ο πατέρας του. Όχι με μεγάλη επιτυχία η αλήθεια είναι, αλλά αυτό είναι ιστορία. Θεωρείτε ότι θα πάμε δηλαδή σε εκλογές εργαλειοποιώντας και τη δική σας περίπτωση αλλά και του κυρίου Παπακελόπουλου, αν τελικά καταλήξει σε ειδικό δικαστήριο? Μου δίνετε την ευκαιρία, κύριε Τελόπουλε, να επαναλάβω αυτό που είπα πριν. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι γόνος και κληρονόμος μιας πολιτικής παράδοσης, η οποία συνδέεται με όλες τις στιγμές της πολιτικής ανομαλίας στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία. Φαίνεται ότι έχει αποφασίσει ο ίδιος να την υπηρετήσει πιστά αυτή την παράδοση. Είναι γόνος αυτού που λέμε διαπλοκή, την υπηρετεί. Οι ίδιοι έχουν ως οικογένεια, φαίνεται, μια πάρα πολύ πετυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα και ζουν πλουσιοπάροχα οι άνθρωποι. Και νομίζω ότι... Το θέμα είναι αν θα το κάνουν σημαία στις εκλογές. Ναι. Γιατί... Κοιτάξτε να δείτε, αυτό επειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν στρατηγική αλλά έχουν μια τακτική η οποία βασίζεται και στις μετρήσεις, θα κριθεί από το που εάν και κατά πόσο δουν ότι το εκλογικό κοινό σε αυτά τα θέματα κατά το κοινό λεγόμενο ανταποκρίνεται ή τσιμπάει. Άρα ήδη έχω πιάσει μια ατμόσφαιρα η οποία δηλώνει ότι καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι δεν είναι πάρα πολύ ευνοϊκό το πεδίο. Τώρα, για να μην αισθάνεται και ο κόσμος ότι αποφεύγω, στο πρώτο ερώτημά σας σε σχέση με τις πλημέλειες του διαγωνισμού, κύριε Τελόπουλε, ο διαγωνισμός του 2016, ο οποίος κατέληξε να χρεώσει τους ιδιώτες παρόχους στα ιδιωτικά κανάλια 250 εκατομμύρια για τις δεκαετούς διάρκειας άδειες, πέρασε τη βάσανο των ελέγχων και των προσφυγών ακόμα και στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο. Μου δίνετε την ευκαιρία να θυμίσω ότι έγιναν πέραν των 80 προσφυγών στην Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του διαγωνισμού. Την πέρασε λοιπόν αυτή τη βάσανο και επειδή την πέρασε και την πέρασε επιτυχώς, έγινε και η βάση υπολογισμού για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο ακριβώς υπολόγισε το τίμημα των αδειών στο ύψος του τμήματος που είχε προσδιορίσει ο διαγωνισμός μας. Και βεβαίως αυτή η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ήρθε να επικυρώσει με εμφατικό τρόπο το Συμβούλιο της Επικρατείας όταν οι ιδιοκτησίες των καναλιών προσέφυγαν ενάντια στην απόφαση του ΕΣΟΡΟΥ που προσδιόριζε το τίμημα των τηλεοπτικών αδειών στα 250 εκατομμύρια όπως είχε βγει από το διαγωνισμό μας. Άρα αυτός ο διαγωνισμός, είμαι έτοιμος να ακούσω οποιαδήποτε κριτική, πέρασε όμως τη βάσανο του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου με δεκάδες προσφυγές, τις οποίες έχω καταθέσει στα πρακτικά της Βουλής, αλλά για κάποιο λόγο οι πολιτικοί μας αντίπαλοι δεν πάνε να τις ανοίξουν και να τις διαβάσουν. Φαίνεται ότι εκεί πέρα υπάρχουν και πληροφορίες οι οποίες κάνουν τζιζ, κατά το κοινό λεγόμενο. Την πέρασε λοιπόν αυτή τη βάσανο, επικυρώθηκε από το ΕΣΟΡΟΥ, επικυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας και ξέρετε από ποιον άλλον
επικυρώθηκε, κύριε Τελόπουλε, από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Η οποία Νέα Δημοκρατία είναι 3 χρόνια στη διακυβέρνηση και τα εθνικά κανάλια, τα κανάλια εθνικής εμβέλειας, τα αφήνει και λειτουργούν με το δικό μας νόμο, με τις δικές μας άδειες, οι οποίες είναι οι πρώτες άδειες ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών που εξέδωσε το ελληνικό κράτος. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι έχουμε εδώ αντίφαση. Πάω στον Κώστα το Μαυρίδη. Κώστα. Δύο ερωτήματα. Το ένα είναι πολιτικό, το γράφουμε και στο teaser, ότι εργαλοποιείται η δικαιοσύνη και χρησιμοποιήθηκε η δικαιοσύνη και θέλω να ρωτήσω ευθέως αν έχουμε απολέσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Και ένα δεύτερο, επί της ουσίας της υπόθεσης, τι ρόλο έπαιξε ο Χρήστος Καλογρίτσας, ο επιχειρηματίας, και αν τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε, έτσι λέει ο αντίλογος, να στήσει το δικό του κανάλι. Ξεκινάω από το τελευταίο. Εδώ υπάρχει ένας παραλογισμός, μια διατύπωση άποψης η οποία δεν ελέγχει, δεν αντέχει στην ανάλυση και στο δημόσιο λόγο, διότι εάν κάποιος ήταν ευνοημένος από εμάς, δεν θα είχε αποκλειστεί από το διαγωνισμό μας και από τα πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια προεπιλογής τα οποία εμείς είχαμε θεσπίσει, τα οποία υποτίθεται ότι ξέραμε και εξ αρχής ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πληρούσε. Ο συγκεκριμένος υποψήφιος είχε μια αστική διαφορά με μια άλλη εταιρεία. Η διαφορά αυτή πήγε στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο. Το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο δικαίωσε τον αντισυμβαλόμενο στη συμφωνία την οποία είχε κάνει και πέραν τούτου δεν. Αυτά τα γνώριζε η Νέα Δημοκρατία. Έκανε ένα πολιτικό τζογάρισμα πάνω σε αυτή την ιστορία. Δεν τους βγήκε. Ξέρω, γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι πολλοί νεοδημοκράτες αυτό το έχουν μετανιώσει, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Πάντως, αν μου επιτρέπεις, Θόδωρη, σε αυτό που υποκόστας λίγο να το συνεχίσω, πάντως ο ίδιος ο επιχειρηματίας σας κατηγορεί ότι επικοινωνούσατε εκείνο το διάστημα. Αυτό ίσως το επιβεβαιώνετε. Κύριε Τελόπουλε, με όλους επικοινωνούσα. Και ας βγει κάποιος να το διαψεύσει. Ως εκ της θέσεώς μου, επικοινωνούσα με τους πάντες. Τα αιτήματα πολλές φορές ήταν παράλογα, ζητούσαν να είναι πάρα πολύ χαμηλό το τίμημα για τις άδειες, ζητούσαν να μην γίνει διαγωνισμός, θα θέλανε ενδεχομένως να μην μπουν στη βάσανο της αξιολόγησης, των στενών, ας πούμε, των πάρα πολύ υψηλών στάνταρ για το πρόγραμμα. Το αν ευνοήθηκε κάποιος ή όχι, ξέρετε, δεν έχω αποφανθεί εγώ. Έχει αποφανθεί πλέον όχι μόνο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όχι μόνο το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά και η Νέα Δημοκρατία, η οποία εκ πραγμάτων εφαρμόζει τον νόμο μας. Μήπως ήταν λάθος όμως αυτή η διαδικασία, συγγνώμη Κώστα, μήπως ήταν λάθος, δηλαδή θεωρείτε ότι επικοινωνούσατε ιδιωτικά εκ των υστέρων, μήπως θεωρείτε πως ήταν μια λάθος πρακτική, θα έπρεπε να γίνεται πιο θεσμικά. Προσέξτε, κάθε υπουργός στον τομέα της ευθύνης του έχει επικοινωνίες συχνές με δυνητικούς επενδυτές. Οι οποίοι ασχολούνται με τον κλάδο του. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Υπουργός Ενέργειας, ο Υπουργός Υποδομών επικοινωνεί και με τους μεγάλους και με τους μικρότερους συμμετέχοντες στις αγορές οι οποίες αφορούν το πεδίο των αρμοδιοτήτων τους. Αυτό έκανα και εγώ και το έκανα και με όρους ισονομίας, όπως και αποδείχθηκε. Διότι, να σας πω ένα αντιπαράδειγμα. Έχω δεχτεί πάρα πολύ σφοδρή κριτική από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Ότι τον στοχοποιήσαμε, ότι προσπαθούσαμε μεθοδεμένα να τον πετάξουμε έξω από τις άδειες, ήταν ο πρώτος ο οποίος έλαβε άδεια. Ο πρώτος ο οποίος έλαβε την άδεια και έλαβε και τη φθηνότερη. Αυτό έχει γράψει ιστορία και, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, κύριε Τελόπουλε, κύριε Μαυρίδη και κύριε Καρυπίδη, είναι 3 χρόνια κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Εάν έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με τον διαγωνισμό μας, μπορεί ένα πρωί όμορφο να σηκωθεί ο κύριος Μητσοτάκης, θα του συνιστούσα να μην επαναλάβει τις ανοησίες που έλεγε από το βήμα της Βουλής το 2016 ότι τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας μπορεί να είναι 24, αλλά να πάει ένα πρωί να ακυρώσει και το νόμο μας και τις άδειες τις οποίες έχουμε δώσει, να επαναφέρει αυτή την συνταγματική ασυνέχεια, αυτό το συνταγματικό κενό και να κάνει εκ νέου αδειοδότηση. Γιατί δεν το κάνει. Γιατί δεν το κάνει. Να σηκωθεί ένα πρωί να πει άκυρες οι άδειες του διαγωνισμού που έκανε ο Παπάς και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν άδειες. Έχει αυτές και αυτές τις αδυναμίες ο διαγωνισμός τότε, σε αντίθεση με ό,τι λέει και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και το Συμβούλιο της Επικρατείας, και εκ νέου ξεκινάει η διαδικασία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 6 κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας που λειτουργούν στη βάση του δικού μας νόμου και μία ορφανή άδεια. Επειδή για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την εργαλειοποίηση θέλω μία απάντηση. Συγγνώμη κύριε Μαυρίδη, παρακαλώ. Παράληψη. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά που βλέπουμε τα αντιμετωπίζουμε και με κάποιο σκεπτικισμό.
Δηλαδή, ο Έλληνας πολίτης βλέπει ότι σε ένα ομολογημένο σκάνδαλο όπως αυτό της Νοβάρτης βρίσκονται εξέχοντα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με αδιευκρίνηστα ποστά στους λογαριασμούς τους και απαλλάσσονται. Βλέπει ταυτόχρονα ένα κατηγορητήριο εναντίον μου, το οποίο δεν έχει αλλάξει καθόλου από αυτό που συνετάχθη κατά τη διάρκεια της Προανακριτικής Επιτροπής. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θέλω να πω ενώπιον σας και ενώπιον των τηλεθεατών με ευθύτητα ότι οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι εφαρμοστές, όμως ο σεβασμός ούτε διατάσσεται ούτε νομοθετείται. Κερδίζεται κάθε μέρα. Και χτες και σήμερα και αύριο. Και οι κρίνοντες, ναι, βεβαίως. Επειδή ο λόγος περί σεβασμού και μένω στην προηγούμενη ιδιότητά σας ως υπουργό, που ασχοληθήκατε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θέλετε να βάλετε τάξη στην αταξία. Τα μαντάτα όμως δεν είναι καλά για τα ελληνικά μέσα. Και από το Reuters, πέρα από τη δημοσιογραφία και την ελευθερία του τύπου. Αντώνη Στελόπουλος, ποια είναι η έκθεση του Reuters, να τη σχολιάσει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός και μετά να πάμε να δούμε και το ρεπορτάζ. Έλα, Αντώνη. Ναι, νομίζω μια έκθεση κόλαφος, κυρίως για την αξιοπιστία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και κυρίως για το κατά πόσον οι πολίτες εμπιστεύονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Εντάξει, πολλές φορές έχουμε πει από εδώ πως βασικό θεμέλιο της αστικής δημοκρατίας είναι ο σεβασμός στους θεσμούς και η αξιοπιστία και των θεσμών αλλά και του πυλώνα ελέγχου τους που είναι η δημοσιογραφία. Κάθε φορά που αυτό φθήνει, σίγουρα υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για την κοινωνική συνοχή. Είναι ένα ζήτημα που η κυβέρνηση πρέπει να πάψει να στουρθοκαμιλίδει, πρέπει να το δει σοβαρά, γιατί νομίζω ότι τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε εξαιτίας αυτού θα είναι πολύ μεγαλύτερα στο μέλλον. Το σχολείο σας ποιο είναι, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, όταν εμείς αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, η χώρα ήταν περί τη θέση 100 στην ελευθερία του τύπου με βάση της Διεθνής Ενώσης των Δημοσιογράφων. Πήγε περί τη θέση 60 και επέστρεψε τώρα στη θέση 110. Πριν λίγες εβδομάδες, δεν το είδατε στα μέσα ενημέρωσης, τα κεντρικά και στις λίστες πέτσα τις λεγόμενες, η αρμόδια επίτροπος της ΕΕ ήταν καταπέλτης απέναντι στην πολιτική της Ελλάδας για την ελευθερία του λόγου και των δημοσιογράφων. Το αναδείξαμε αυτό, Γιώργο, το αναδείξαμε κύριε Υπουργέ. Εσείς ναι, απλά δεν το είδαμε όπως έπρεπε. Και θα σας έλεγα, επειδή το θέμα έχει αυτή την ευαισθησία, θα περίμενα στα μέσα ενημέρωσης τα πανελλαδικά να έχει μια ξεχωριστή θέση. Η κυρία Επίτροπος λοιπόν τράβηξε το αυτί του κύριου οικονόμου και του είπε προσέξτε τι κάνετε με την ελευθερία του τύπου. Αυτή είναι η πραγματικότητα και σε αυτό τον καμβά των εξελίξεων καθίσταται ακόμα πιο οξύμορο το να οικοδομεί μια επιχειρηματολογία εναντίον μας η Νέα Δημοκρατία ότι εμείς στάχα μου προσπαθήσαμε να φέρουμε τον έλεγχο επί του τύπου. Η δική μας η διακυβέρνηση δεν έχει συναλλαγές κάτω από το τραπέζι για να εξαγοράσει τα ευμενή σχόλια δημοσιογράφων. Δεν έχει λίστες πέτσα και θέλω να πω και σε εσάς και στους τρεις ότι αυτή τη στιγμή καθόμαστε και συζητάμε τη δική μου παραπομπή σε πλημέλημα. Αυτά, ξέρετε, έχουμε την υπομονή και την επιμονή και την πίστη και την αυτοπεποίθηση και ως παράταξη αλλά και προσωπικά να τα υπομένουμε. Ξέρετε τι εγώ δεν θα άντεχα προσωπικά? Να είμαστε σε αυτή τη σύνθεση αυτό τον καιρό, να έχει περάσει η δική μας διακυβέρνηση και οι δικές σας ερωτήσεις να με ρωτάνε γιατί δεν κάναμε αδειοδότηση ή γιατί δώσαμε 200 εκατομμύρια εν κρυπτό και αδιαφανώς σε μέσα ενημέρωσης για να μας λιβανίζουν. Τότε πραγματικά θα είχα πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα συνείδησης. Έχω τη συνείδηση μου καθαρή. Είμαι περήφανος για την πολιτική που ασκήσαμε. Την ασκήσαμε με όρους διαφάνειας και βεβαίως αυτό μας έβαλε και στο στόχαστρο της μήτρας της διαπλοκής που είναι η ομάδα Μητσοτάκη και η Νέα Δημοκρατία. Πάντως αυτές οι εκθέσεις που υπάρχουν από τις Διεθνές Ενώσεις Δημοσιογράφων και από το Reuters τώρα και έτσι όπως περιγράψατε εσείς και τα δεδομένα τα χρονικά αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν χειραγωγήθηκαν επί των ημερών σας στα μέσα, βελτιώσαν και τη θέση τους στην ελευθερία του τύπου. Νομίζω ότι και αυτό έρχεται ως αντίφαση στα προηγούμενα που λέγαμε που αφορά και το κατηγορητήριό σας και που συνεχίζει να εφαρμόζει το δικό σας νόμος. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε και θέλω να ευχηθώ καλές επιτυχίες στην κοινή σας προσπάθεια. Ο πλουραλισμός στα μέσα ενημέρωσης και δίτα τηλεοπτικά
είναι ακόμα από ό,τι φαίνεται το ζητούμενο. Και προσπάθειες σαν τη δική σας νομίζω συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Να είστε καλά.